Βρισκόμαστε εδώ με τον Βασίλη Ορφανό και τον Αλέξανδρο. Και τον Αλέξανδρο είναι μαθητής του Βασίλη. Αλέξανδρε, πες μας δύο λόγια για την εμπειρία σου εδώ με το μάθημά σου με τον Βασίλη. Είναι υπέροχο. Αυτό είναι μάθημα ζωής εδώ πέρα. Ο κύριος Βασίλης δεν μου μαθαίνει μόνο να οδηγάω μηχανή, αλλά και πώς να μην υποτιμάω τον εαυτό μου. Στο Βασίλη πώς έφτασες? Μέσω του πατέρα μου. Δουλεύανε στην ίδια εταιρεία και αφού του έτρεξε τα πρώτα Dakar το 2000, μου υπόγραψε ένα αυτόγραφο και από τότε μ' άρεσε η μηχανή. Και πριν ήρθε ως Βασίλη οδηγούσες μηχανάκι? Όχι, καθόλου. Τίποτε καθόλου? Καθόλου, τα φοβόμουν, αλλά οπτικά μ' άρεσαν. Και τώρα σήμερα? Έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν μπορώ να πω ότι οδηγάω τέλεια, αλλά σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Τώρα κυκλοφοράς έξω στην κίνηση με μηχανή ή μόνο? Δεν έχω άδεια. Μόνο στα πάρκινγκ, λίγο σε χώμα, βουνό και ελπίζω να φτάσω και στο δρόμο. Πώς χρόνο είσαι? 17. Το μηχανάκι αυτό πώς το επέλεξες? Το πρώτο μάθημα ήταν με ένα XR400 και ήταν λίγο τρομακτική εμπειρία γιατί δεν ήξερα περίπου φορά, τίποτα, ναι. Και μετά από δύο μαθήματα φέραμε αυτό το μικρό λίγο για να συνηθίσω. Ωραία, για το με τον Βασίλη, σαν δάσκαλο πώς τον βλέπεις? Πάρα πολύ καλό, μου έχει μάθει πάρα πολλά. Συνδυάζει κάτι εκτός από την τεχνική, δηλαδή κάτι άλλο? Καθαρό μυαλό, συνεχώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Τι να πω, δεν θέλω να μιλήσουμε για τον Dakar, είναι γνωστό πια τις πάσες. Θέλω να μας μιλήσεις πώς πήρες την απόφαση να περάσεις στη φάση του να μαθαίνεις τον κόσμο πώς να οδηγεί. Η απόφαση ξεκίνησε από προτροπές φίλων που κατά καιρούς μου λέγανε ότι θέλουμε να μας μάθεις, να μας εκπαιδεύσεις, να οδηγούμε με ασφάλεια τη μοτοσυκλέτα μας. Έτσι η επαφή μου κάποια χρόνια και η συνεργασία μου με το ΙΟΑΣ, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας του Πάνος Μιλωνάς, μου έδωσε τη δυνατότητα να κατανοήσω το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα των τροχαίων ατυχημάτων και ειδικότερα με νέους ανθρώπους σε ό,τι αφορά τη μοτοσυκλέτα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια χώρα που κάθε χρόνο έχουμε μεγάλη απώλεια νέων ανθρώπων σε ό,τι αφορά τροχαία ατυχήματα, εκτός από αυτούς που μένουν πίσω με παραπληγική, με τέτοιο τρόπο που αλλάζει και η δική του ζωή αλλά και η ζωή των συγγενών τους. Από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα σε ένα λεπτό έχουν αλλάξει τα πάντα. Έτσι λοιπόν όλη μου αυτή η ενασχόληση μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω, να ιδρύσω τη Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης της ΒΟΜ, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, συνήθως στα συνέδρια της εταιρείας και λέμε τι έργο κάνουμε και πώς προσπαθούμε από τη δική μας πλευρά να βοηθήσουμε να μειωθούν αυτά τα ατυχήματα στην Ελλάδα. Με όλη αυτή την επαφή όμως και τώρα με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και τον Ζαν Τον που έχει αναλάβει και σαν εκπρόσωπος του ΟΗΕ να μειωθούν τα τροχαία σε όλο τον κόσμο, προσπαθούμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται οδηγική κουλτούρα και ειδικότερα σε εμάς μοτοσυκλετιστική κουλτούρα στην Ελλάδα να την εξελίξουμε με σκοπό ο κάθε αναβάτης που φεύγει το πρωί από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του, στην εκδρομή του, να μπορεί να γυρίζει με ασφάλεια πάλι το βράδυ πίσω. Για μας αυτό έχει μεγάλη σημασία και αυτό κάνουμε ουσιαστικά και στη σχολή. Υπάρχει ένα ευρύ κάμα κοινού από ηλικίες που ξεκινάνε από 5 χρονών και μπορούν να φτάσουν μέχρι 65 χρονών. Έχουμε τέτοιους μαθητές στη σχολή, όπου κύριος σκοπός μας δεν είναι η αγωνιστική οδήγηση. Αν κάποιος το χρειάζεται, ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό και το παρέχουμε. Αλλά αυτό που κυρίως κάνουμε είναι να μαθαίνουμε να οδηγεί ο κάθε αναβάτης σωστά και με ασφάλεια. Στον τρόπο ελέγχου της μοτοσυκλέτας, στον τρόπο φρεναρίσματος, στον τρόπο επιτάχυνσης, στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο νοοτροπίας. Ουσιαστικά η σχολή πέρα από τα καθαρά οδηγικά, αν θέλετε, στάδια που έχει, αυτό που προσφέρει όμως είναι και ένα ζεν σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής αλλά και της μοτοσυκλέτας γενικότερα.
Βασίλη, είπες προηγουμένως ότι αν χρειαστεί κάποιος για αγωνιστική οδήγηση, μπορεί. Ναι. Εσύ είσαι πολλές φορές πρωταθλητής στην Ελλάδα, έχεις νικήσει Ντακάρ, δηλαδή το αγωνιστικό το ξέρεις καλά. Mm-hmm. Αν κάποιος δηλαδή χρειαστεί και πει ότι εγώ θέλω να με βοηθήσεις αγωνιστικά, μπορείς να το κάνεις. Βεβαίως και μπορούμε και το παρέχουμε και αυτό. Απλώς το κάνουμε με μια άλλη φιλοσοφία, ότι πρώτα απ' όλα είσαι αθλητής. Και αν ρωτήσετε και τον Αλέξανδρο με την ευκαιρία που είναι εδώ μαζί μας, η πρώτη μας συζήτηση που κάναμε, γιατί πριν ξεκινήσουμε το μάθημα με κάθε καινούριο αναβάτη, πρώτα υπάρχει μια συζήτηση μαζί του. Να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε, να δούμε αν μας κάνει, να δούμε αν τους κάνουμε εμείς, και αν είναι μικρά τα παιδιά και με τους γονείς τους μαζί, με σκοπό ότι υπάρχει ένα επίπεδο. Δεν είμαστε τυχαίοι στο χώρο, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση. Και κυρίως είναι ότι, ειδικά για τους γονείς, ότι το παιδί σας θα το φέρετε εδώ, αλλά θα το πάρετε όπως το φέρατε, θα το πάρετε πάλι πίσω μετά το τέλος του μαθήματος. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η φιλοσοφία μας είναι ότι δεν πέφτουμε από τη μοτοσυκλέτα. Ή αν πέσουμε, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας, ώστε να σηκωθούμε, να ξεσκονιστούμε και να ανέβουμε πάνω και να συνεχίσουμε. Οι ταχύτητες των μαθημάτων είναι μικρές, γιατί όπως είπαμε εδώ, το σκοπός δεν είναι να έχουμε αντίπαλο το χρονόμετρο, αλλά κυρίως να μάθουμε να οδηγάμε σωστά, να μεταλαμπαδεύσουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία και την πείρα στους αναβάτες. Είτε έχουν πείρα είτε δεν έχουν. Αυτοί που συνήθως έχουν πείρα λένε πόπο, είδαμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που ήρθαν, κάνανε τα μαθήματα. Έχουμε 3 level στη σχολή και μετά, γιατί υπάρχει επαφή, δεν χανόμαστε, είναι ότι μου πετάχτηκε ένας ταξιτζής από το stop και ευτυχώς που μου είχες μάθει να φρενάρω σωστά, δεν μου μπλοκάρισαν τα φρένα και αποέφυγα το ατύχημα. Αυτό για μένα όταν αποφεύγεται κάποιο τροχαίο ή κάποια δύσκολη κατάσταση που περνάει ένας αναβάτης, για μένα όταν μπορεί να ταπεξέλθει σε αυτή τη δυσκολία είναι το κέρδος από όλη αυτή τη συμμετοχή, από όλη αυτή την εξέλιξη. Ωραία, Βασίλη, για να σε βρει κάποιος που σε βρίσκει. Για να μην βρει κάποιος μας βρίσκει είτε από το site μας το www.vorfanos.gr ή τα τηλέφωνα μας είναι γνωστά. Οπότε έρχεται σε επαφή με τη σχολή και από εκεί και πέρα κανονίζουμε τις όποιες λεπτομέρειες. Η σχολή επίσης μπορεί να παρέχει μοτοσυκλέτες όπως σήμερα, μπορεί να παρέχει τον εξοπλισμό στον αναβάτη. Καλύπτουμε όλη τη γκάμα, είτε υπάρχει δίπλωμα είτε δεν υπάρχει. Γίνεται σε ασφαλή μέρη χωρίς κάποιος άλλος να είναι εκεί. Και συνήθως τώρα τελευταία κάνουμε και μαθήματα πλέον από τα ομαδικά group, από 5 έως 10 άτομα και personal προπόνηση, προσωπική προπόνηση, οπότε έτσι υπάρχει και μια άλλη ακόμα πιο άμεση επαφή με τον αναβάτη. Κάποια στιγμή, σε αρκετά μεγάλη ηλικία, δοκίμασα να κάνω κάποια μαθήματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, για χώμα κυρίως, και ανακάλυψα πράγματι ότι η οδήγηση στο χώμα είναι ένας καινούργιος κόσμος. Τελείως καινούργιος κόσμος που σου προσφέρει πάρα πολλά στην οδηγική σου ικανότητα. Και έκανα, παρακολούθησα διάφορα σχολεία και στο εξωτερικό και στην Αγγλία που ήμουνα και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Τον Βασίλη τον γνώρισα τυχαία, ενώ ήξερα το όνομά του βέβαια. Ξεκινήσαμε κάποια μαθήματα, μου έκανε κάποια μαθήματα στην ανάβησο. Ανακάλυψε ότι ο Βασίλης ήταν τελείως διαφορετικός από τα, και το πρόγραμμά του, δηλαδή το μάθημά του, τελείως διαφορετικό από αυτά που είχε κάνει μέχρι τότε. Αυτό οφείλεται κατά βάση στο ότι ο Βασίλης έχει πίσω του πραγματικά επιτεύγματα στον χώρο αυτό, δηλαδή που δεν έχουν άλλοι. Η συμμετοχή του και η νίκη του στο Ντακάρ, το οποίο είναι το δυσκολότερο ράλι που υπάρχει, είναι ένα πραγματικό επίτευγμα και ένας άθλος. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πετύχει στον τομέα του πράγματα που δεν έχουν πετύχει άλλοι και αυτό τον έχει εφοδιάσει με μια πείρα η οποία δεν συναντιέται εύκολα. Αυτό το πράγμα αντανακλάται στη διδασκαλία του, στον τρόπο δηλαδή που σε διδάσκει και εμένα τουλάχιστον με βοήθησε πάρα πολύ, δηλαδή μου άλλαξε τελείως τον τρόπο που αντιμετώπιζα την οδήγηση στο χώμα. Κάνει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι
όλα τα άλλα σχολεία που είχα παρακολουθήσει. Αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι πολύ ήρεμος, πάρα πολύ ήρεμος, και αυτό σου εμπνέει σιγουριά. Επίσης έχει μια αρχή, την οποία δεν έχουν άλλοι, ότι ο Βασίλης θεωρεί ότι δεν πρέπει να πέσεις από τη μηχανή. Ότι σκοπός σου είναι να μην πέσεις. Το οποίο ξέρεις έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και του οδηγού και της μηχανής. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο αποδίδει και τεράστια σημασία στην ασφάλεια. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του Βασίλη είναι ότι σε πηγαίνει σταδιακά. Δηλαδή δεν σε ξεκινάει με τα δύσκολα, ώστε να σε τρομοκρατήσει ή να σε κάνει να αισθανθεί άβολα. Σε ξεκινάει πολύ σιγά, πολύ σταδιακά και προχωράει μετά στα δυσκολότερα, τα οποία έρχονται πλέον φυσικά. Δεν το καταλαβαίνεις, ας πούμε, πώς σου βγαίνει. Και δύσκολες τεχνικές, το drifting, τα άλματα, όλα αυτά έρχονται σταδιακά. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτά που έχω κάνει και στο εξωτερικό δεν συγκρίνονται με αυτά που έκανα με τον Βασίλη. Εγώ λοιπόν αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία να σε εκπαιδεύει κάποιος που έχει πίσω του αυτά τα επιτεύγματα στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Και δεν μπορεί να τη βρει αλλού αυτή. Λέγοντας ότι θα πάρει πράγματα από τον Βασίλη που δεν μπορεί να τα βρει αλλού. Γι' αυτό προτρέπω και φίλους και όσους ασχολούνται με τη μοτοσυκλέτα να μην διστάσουν να κάνουν μαθήματα, να δεχθούν ότι πάντα έχουν να μάθουν κάτι από κάποιον πιο έμπειρο από αυτούς. Έτσι. Okay. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και το κυριότερο, να αποκτήσουν μια μοτοσυκλετική κουλτούρα που δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κατά δική μου άποψη. Και από αυτή την άποψη ο Βασίλης για μένα είναι ιδανικός. Άνθρωποι σαν τον Βασίλη νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ στην ασφάλεια στους δρόμους και ειδικά των μοτοσυκλετιστών.